Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Ραυτόπουλο, ο οποίος είναι γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πασίου Κλιμεντίου, γιατί η υπόθεση αυτή με το Βερίκοκο σε εσάς, σε όσους, σε όσες το αγαπάτε, μπορεί κάτι να πει και σίγουρα δεν θα είναι ευχάριστο. Καλημέρα σας, κύριε Ραυτόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλο. Καλημέρα σας. Γιατί να πάμε σε μισή παραγωγή, δηλαδή μειώνεται η παραγωγή στο 50%. Και πότε θα δούμε εμείς τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού του γεγονότος? Τα αποτελέσματα έχουν φανεί ήδη. Ναι. Η παραγωγή είναι κάτω από το 50% αυτή τη στιγμή. Θα δείτε, αν θέλετε να γυρίσω την κάμερα, να δείτε δέντρα και από κοντινά πλάνα τα οποία δεν είναι έχουν... Είναι κάτω από 50%, ακόμα χειρότερα. Ναι, μιλάμε τώρα για να βρίσκεις πάνω στο δέντρο 10 με 15 βερίκοκα, τα οποία δεν θα είναι ούτε ένα κιλό. Ναι. Και το δέντρο πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 80-100 κιλά. Μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που μας περιγράφεται είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό αποτυπώνεται με ποιο τρόπο επηρεάζει εσάς, επηρεάζει τους καταναλωτές? Σίγουρα σε εμάς επηρεάζει πάρα πολύ. Ο καταναλωτής, αν δεν πάρει βερίκοκο, θα πάρει κάτι άλλο, κάποιο άλλο φρούτο να φάει. Εμείς όμως εδώ πέρα έχουμε κάνει κάποια έξοδα και τώρα που είναι φορτωμένα τα δέντρα και για να έχουν του χρόνου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι πραγματικά. Αυτό τώρα έχετε. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ας πούμε, να βελτιωθεί η κατάσταση? Η κατάσταση θα βελτιωθεί άμα κάνει χειμώνα. Άμα δεν κάνει χειμώνα. Με βροχές. Βροχές, ναι. Κρύο, τα δέντρα πρέπει να κοιμηθούν για να παράξουν. Όλη λοιπόν αυτή η κλιματική κρίση σας έχει επηρεάσει άρδιν και εσάς και την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητά σας. Και εν τέλει τελικά, πόσο την τιμή που φτάνουν στους πάγκους, ας πούμε, τα βερίκοκα. Καλά, η τιμή είναι μια άλλη περίπτωση. Συνήθως βγάζουν οι μεσάζοντες τα λεφτά και δεν τα βγάζουν οι αγρότες. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό πώς το αντιμετωπίζει μια άλλη χώρα η οποία μπορεί να είναι και πιο προηγμένη από εμάς? Θέλω να πω, μήπως με την κλιματική αλλαγή δούμε το βερίκοκο κάπως να προσαρμόζεται σε αυτές τις νέες συνθήκες? Λέτε ότι έλειψε ο χειμώνας φέτος. Σίγουρα φυτεύουμε καινούργιες ποικιλίες που λένε ότι είναι ικανές να παράγουν σε αυτή την κλιματική αλλαγή, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει τα δέντρα αυτά στην παραγωγή. Μάλιστα. Θέλουν κάποιο χρόνο δέντρα να μεγαλώσουν, θέλουν 2-3-4 χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε, τώρα όταν η λύση είναι ο καιρός και για όλα αυτά ευθύνεται η κλιματική κρίση, είναι ένα συνονθήλευμα πραγμάτων για τα οποία και υπάρχει ευθύνη και από τη μία και από την άλλη δεν υπάρχει, και τι μπορεί να γίνει δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε πραγματικά στον άνθρωπο. Πράγματι είναι σοβαρό πάντως. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά. Έχετε κάποιον άλλο τρόπο βασικά εσείς να βιοπορίζεστε, δηλαδή εκτός από βερίκοκα? Εγώ, κοιτάξτε, είμαι επαγγελματίας αγρότης, καλλιεργώ περίπου 120 στρέμματα, βερίκοκα, ροδάκινα, νεκταρίνια, ελιές, λεμονιές. Αυτό τώρα σώζει κάπως την κατάσταση σε σχέση με άλλους, φαντάζομαι, συναδέλφους. Σίγουρα, απλά τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, έχουν αλλάξει κατά πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε κάπως να γίνει το πράγμα καλύτερο, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα μας λείψει το βερίκοκο έτσι όπως μας το περιγράφετε. Αν δεν είναι τώρα στους επόμενους μήνες, φοβάμαι πάρα πολύ για τον επόμενο χειμώνα, για την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Καλημέρα.